Γεια σας φίλοι μου, γεια σας αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, εδώ που η ζωή είναι ωραία. Και για να είναι ωραία η ζωή, πρέπει να είναι ωραία και η φωνή μας. Και γι' αυτό έχουμε καλέσει σήμερα την ειδική, τη Μαρία Κρουτσοτάκη. Μαρία, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι? Πολύ καλά και που είμαι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο σημαντική είναι η φωνή στη γοητεία μας, πόσο συμβάλλει και πόσο μπορεί να καταστρέψει πράγματα? Η φωνή είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του χαρακτήρα μας. Δίνει πολλές πληροφορίες, οπότε προφανώς συμβάλλει και στη γοητεία μας, όπως ανέφερες. Μόλις ακούσουμε κάποιον, σίγουρα θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα ακόμα και από τις πρώτες φράσεις που μπορεί να μας πει. Οπότε, ναι, αν η γοητεία μας είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μας, σίγουρα συμβάλλει. Θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερη γοητεία? Με κάποιο τρόπο, δηλαδή θα μπορούσε κάποιον να τον σαγηνεύσεις, θα μπορούσε να τον πείσεις για τη σοβαρότητά σου, για το ότι έχεις χιούμορ, μόνο και μόνο από τη φωνή, άσχετα με το τι λες. Σίγουρα δεν ξέρω αν ο στόχος είναι να σαγηνεύσεις κάποιον, θα αλλά μπορούσε να πείσεις για αυτά που λες, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε έναν άνθρωπο. Φυσικά και υπάρχουν τεχνικές και υπάρχουν τρόποι που αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε το λόγο μας. Χαρακτηριστικά όπως το να μιλάς καθαρά, το να μιλάς αργά και να σκέφτεσαι πριν πεις, να κάνεις παύσεις που νοηματοδοτούν αυτό που έχεις πει προηγουμένως, είναι στοιχεία που σίγουρα βελτιώνουν το λόγο μας και κάνουν το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε πιο ξεκάθαρο, πιο άμεσο. Και επειδή είναι μια εποχή η οποία έχει συγκεντρωθεί πάρα πολύ στην εικόνα, το ξεχνάμε αυτό το στοιχείο. Έχει αρχίσει τώρα τελευταία και έρχεται μπροστά, γιατί αρχίζει η εικόνα να πηγαίνει πίσω, η φωτογραφία να πηγαίνει πίσω και να έρχονται μπροστά τα βίντεο. Και μιλάω βέβαια για τα social media, που εκεί πέρα είναι οι περισσότεροι που χρειάζονται να μιλήσουν. Φυσικά. Ναι, ο λόγος μάλλον στις προηγούμενες δεκαετίες είχε περισσότερη σημασία και ξανά έρχεται ίσως με τα βίντεο. Η εικόνα, μάλλον ένα βίντεο, έχει και την εικόνα και το λόγο. Φυσικά και είναι σημαντικός ο λόγος. Δεν μπορεί να είναι ένας αναρμάτιστος λόγος ή ένας λόγος χωρίς νόημα. Και επίσης, πώς θα ακουστώ, πώς θα μιλήσω. Το αν, ας πούμε, έχω μία φωνή που βγαίνει προς τα έξω και που δεν δείχνει μία εσωστρέφεια, δηλαδή δεν λέω κάτι και το παίρνω πίσω. Είναι αυτό που... Το κάνεις πολύ ωραία τώρα, αυτό, ναι. Πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό. Ναι. Είναι... Και δεν δείχνει σιγουριά σε φυσικά, αυτά που θέλω. Δεν δείχνει, δείχνει ανασφάλεια. Δείχνει ανασφάλεια. Ενώ αν σκέφτομαι ότι όλες μου οι λέξεις και όλες μου οι προτάσεις έχουν μια κατεύθυνση. Στην παρούσα φάση έχουν κατεύθυνση εσένα. Γιατί εσύ είσαι μπροστά μου. Αν έχω ένα μεγάλο κοινό, θα απευθυνθώ στο κοινό μου και πρέπει να ακουστώ και στον τελευταίο. Και ο λόγος μου πρέπει να φτάσει μέχρι εκεί. Άρα σίγουρα. Αυτό κάπως πρέπει να το στηρίξω και πνευματικά αλλά και σωματικά. Δηλαδή με πώς το κάνεις αναπνοές. Αυτό. Ναι. Μεγάλος λόγος γίνεται για τη διαφραγματική αναπνοή. Είναι από εκεί ξεκινάς δηλαδή, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αν κάποιος θέλει να βελτιώσει τη φωνή του, την ομιλία του, ξεκινάει από τις αναπνοές. Ναι, η διαφραγματική αναπνοή είναι ένα εργαλείο όχι μόνο για τους επαγγελματίες του λόγου, όπως είναι κάποιος εκφωνητής, ένας ηθοποιός, ένας τραγουδιστής, ένας δάσκαλος που απευθύνεται. Είναι για όλους μας. Είναι μια τεχνική με την οποία γεννιόμαστε. Είναι μια τέλεια τεχνική. Θα δείτε όλα τα μωράκια, όλα τα ζωάκια να αναπνέουν και να κινείται η κοιλίτσα τους. Ναι. Ενώ όσο γινόμαστε μεγαλύτεροι, αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω. Γιατί το κάνουμε αυτό, πώς γίνεται αυτό το λάθος, δηλαδή μαθαίνουμε μιμητικά, διαφορετικά? Μιμητικά νομίζω. Πιστεύω ότι γίνεται μιμητικά και ενσωματώνει αυτή η αναπνοή και ένα άγχος, το οποίο το έχει κυρίως ένας ενήλικας. Mm-hmm. Ένα παιδί δεν έχει τόσο πολύ, δεν έχει ευθύνες, δεν έχει άγχη. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά ένα μωράκι προφανώς. Οπότε είναι μια μιμητική διαδικασία που μας ανεβάζει την αναπνοή, σφίγγει εδώ τους μυς, τα νεύρα, σφίγγεται ο λόγος μας. Άρα είναι όλο πολύ πιο ζορισμένο. Όταν ηρεμήσουμε, όταν σκεφτούμε, πάρουμε χρόνο, μια καλύτερη αναπνοή, μια πιο χαμηλή αναπνοή, συχνές αναπνοές επίσης. Δεν θέλω να εξαντλήσω να μιλάω έτσι στο τέλος της πρότασής μου. Πολλοί άνθρωποι δεν ακούμε ένα ζόρισμα ναι, στη φωνή. Ναι, σαν να κλείνει μετά στο τέλος. Ακριβώς. Πρέπει να παίρνουμε αναπνοές έτσι πιο χαμηλές, δηλαδή
να ελέγχονται από το διαφραγματικό μας μυ, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος μυ στην κοιλιακή χώρα και είναι σαν μπαλόνι, λέμε, και μας κρατάει και όρθιος, μας κρατάει σε ισορροπία σαν κορμός, είναι ένας πάρα πολύ δυνατός μυ σε σχέση με τους μύες του θώρακα ή τους μύες του λαιμού μας, ας πούμε, που αναγκάζονται, αν είναι αυτός ένας μυς χαλαρός, να ενεργοποιηθούν και να σφίξουν και το λάριγκά μου, να σφίξουν άρα και τις χορδές μου, να μην έχω μια φώνηση που είναι ελεύθερη. Οπότε να υπάρχουν τεχνικές. Άρα ξεκινάμε με την εκπαίδευση της αναπνοής. Μαθαίνουμε να αναπνέουμε, ξαναθυμόμαστε μάλλον πώς αναπνέουμε. Και εκεί ξεκινάει η βελτίωση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν και πολλές τεχνικές που ενσωματώνονται και στη γιόγκα και στο πιλάτες. Ναι, αυτό θυμίζει. Ναι, θυμίζει πολύ αυτό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι λειτουργίες της αναπνοής που τις εξασκούμε και σε άλλους τομείς, όπως είναι αυτή του είδους η γυμναστική, ας πούμε. Και σίγουρα και μια πιο στοχευμένη εκμάθηση της αναπνοής από ένα λογοθεραπευτή, από έναν εκπαιδευτή φωνής, εκπαιδευτή τραγουδιού. Υπάρχουν διάφορες ειδικότητες. Σίγουρα συμβάλλει πάρα πολύ στο να μάθουμε και να κατανοήσουμε πώς γίνεται αυτό, γιατί λέμε μπορείς να αναπνεύσεις από το διάφραγμα. Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, δεν είναι το έχω κάνει ποτέ. Όπως δεν μπορώ να σκεφτώ το αυτί μου ή πρέπει να το εξασκήσω για να το σκεφτώ, κάποιοι μυς, όπως δεν μπορώ να πω στην καρδιά μου να χτυπήσει. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποιοι μυς που δεν τους δίνουμε εντολές. Μάλλον δεν έχουμε μάθει να τους δίνουμε εντολές. Οπότε, μπαίνοντας αυτή τη διαδικασία, μαθαίνουμε καλύτερα το σώμα μας, μπορούμε να σκεφτόμαστε πριν γίνει κάτι και έτσι δίνουμε πιο συγκεκριμένες εντολές στο πώς να λειτουργήσει ακόμα και η αναπνοή. Σε δεύτερη φάση τι κάνουμε, αφού μάθουμε πώς αναπνέουμε σωστά. Όσον αφορά το λόγο κυρίως. Mm-hmm. Σε δεύτερη φάση είναι αυτό που αναφέραμε πριν, να προετοιμάσουμε λίγο και το φωνητικό όργανο, γιατί η φωνή μας παράγεται από το όργανο του λάριγκα, όπου μέσα εκεί είναι και οι χορδές μας, οι φωνητικές χορδές. Υπάρχουν διάφορα άλλα όργανα που συμβάλλουν και διάφορα άλλα κοκαλάκια και εμείς, αλλά ένας άνθρωπος στην καθημερινότητα δεν είναι ανάγκη να ξέρει λεπτομέρειες για όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, το να νιώθει ότι είναι μια χαλαρή περιοχή εδώ. Είναι η μύση του χαλαρή, γιατί έχει δώσει όλη του την ενέργεια στο διάφραγμα. Έχει δηλαδή δυναμώσει σε ένα άλλο σημείο και έχει χαλαρώσει αυτή η περιοχή. Όταν λοιπόν η φωνή μας είναι ελεύθερη, ο λάριγκας μας είναι ελεύθερος, μπορούμε να σκεφτούμε την απεύθυνσή μας. Μπορώ να πω ότι και η τελευταία μου συλλαβή θέλω να φτάσει στη Γιούλη. Μπορώ να πω ότι θέλω να ακουστώ σε ένα μεγαλύτερο κοινό και να κάνω τις σωστές παύσεις, να σκεφτώ. Αυτό όμως προϋποθέτει εξάσκηση. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, σίγουρα. Μου λες λοιπόν ότι όταν σκεφτόμαστε αυτά που λέμε, δηλαδή αν το σκεφτόμαστε σαν λέξη που τη χωρίζουμε σε συλλαβές, ναι, και σαν πρόταση μετά που πού πρέπει να γίνουν οι παύσεις και πού πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, βγαίνουν πιο όμορφα. Βγαίνουν πιο σωστά, μάλλον. Πιο ξεκάθαρα, έχουν νόημα αυτά που λέμε. Πολλές φορές λέμε ότι ένας άνθρωπος που μιλάει πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε αυτά που λέει. Άρα και να τον καταλάβουμε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν πάρα πολύ οι κριτικοί. Βέβαια. Από την άλλη, κάποιος που μπορεί να μιλάει και αργά, μπορεί να χάσει την προσοχή μας. Ναι, να μας κάνει να βαρεθούμε. Γιατί μέχρι να πει αυτό που θέλει να πει, ίσως εμείς είμαστε εκεί σε μια πολύ γρήγορη εποχή, μπορεί να χάσουμε το ενδιαφέρον μας. Ένα άλλο στοιχείο θα ήταν, για παράδειγμα, το να έχουμε χρωματισμό στη φωνή μας. Mm-hmm. Το να μιλάω μονότανα, και αυτό είναι ένα πολύ βαρετό πράγμα. Δεν μπορώ να συγκρατήσω το συνομιλητή μου ή δεν μπορώ να μεταφέρω ένα μήνυμα ξεκάθαρα, μια ιστορία. Απευθύνουμε σε ένα παιδί μια ιστορία και κάνουμε πάρα πολλούς χρωματισμούς και έγινε αυτό και μετά έγινε το άλλο και μετά ηρεμούμε. Όλο αυτό δίνει ενδιαφέρον από ένα δελτίο ειδήσεων. Ακριβώς. Ένα συνομιλητή που μιλάει πάρα πολύ μονότονα, γιατί δεν ξέρει πώς να χρωματίζει τη φωνή του ή ίσως να γεννήθηκε και σε ένα περιβάλλον που μιλούσαν έτσι, και έτσι έμαθε. Έρευνες λένε ότι
περιβάλλοντα με έλλειψη μουσικής, με έλλειψη ήχων, μελωδιών, αρμονιών, σαν να αποδυναμώνουν το ακουστικό νεύρο και ουσιαστικά χάνεται, σαν δημιουργείται μία τύπου αναπηρία, για παράδειγμα, και έτσι η ακοή μας δεν είναι στα επίπεδα που θα μπορούσε να ήταν, άρα κατ' επέκταση και ο λόγος μας, γιατί το ακουστικό νεύρο, το αυτί μας και η φωνή μας είναι δύο πράγματα αλληλένδετα. Πόσο έχει αλλάξει αυτό από το παρελθόν μέχρι σήμερα, που οι άνθρωποι ζούσαν σε χωριά και δεν υπήρχαν τηλέφωνα, δεν υπήρχε τίποτα, ενώ σήμερα είναι όλα μέσω οθονών. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ας πούμε στα χωριά ή στα βουνά, οι άνθρωποι έψαχναν τρόπους να επικοινωνήσουν. Ας πούμε στη Γερμανία υπάρχει το yodeling. Επικοινωνούσαν οι χωρικοί από τη μία πλαγιά στην άλλη, ας πούμε στις Άλπεις, και με ένα συγκεκριμένο τρόπο φώνησης, όπου ήταν πάρα πολύ, είχε μεγάλη προβολή, πάρα πολύ δυνατός, και ήταν και κάτι ξεκούραστο για τη φωνή τους. Είχαν βρει μία τεχνική, είχαν επινοήσει μία τεχνική. Αντίστοιχα και μία γιαγιά στο χωριό που θα ζητήσει αλάτι από τη γειτόνισσά της και πρέπει να την ακούσει από το μπαλκόνι. Κάπως πρέπει να φωνάξει. Και έχει πολύ ψηλό ήχο αυτή η γιαγιά συνήθως. Γι' αυτό ήταν ο ψηλός ο ήχος. Φυσικά. Και εκπαιδεύονταν με αυτό. Δεν είχαν το κινητό να πάρουν τηλέφωνο να πούνε στείλε μου ζάχαρη. Ναι, αλλά είναι παράξενο που όλες οι γυναίκες, έχεις δίκιο, μιλάνε με τόσο ψηλή φωνή. Βέβαια. Είναι, πιστεύω και κάτι ακόμα, ότι επειδή τα παιδιά μέχρι μια ηλικία και ειδικά τα μωρά ακούν περισσότερο σε υψηλές συχνότητες, κάπως οι μητέρες εκπαιδεύονταν να απευθύνονται και στα μωρά ενστικτοδός, δεν τους το είπε κάποιος, σε πιο υψηλές συχνότητες και να είμαστε σε αυτό, αγάπη μου, τι κάνεις. Οπότε, σίγουρα, δίνοντας παραδείγματα, δεν ξέρω αν... Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και μας βάζεις αμέσως και στο νόημα, καταλαβαίνουμε. Για μένα, επειδή παρατηρώ πάρα πολύ τα στοιχεία της φωνής και στους ανθρώπους, είναι ένας τεράστιος κόσμος που σίγουρα μιμητικά όλοι μαθαίνουμε. Αλλά φυσικά υπάρχουν και πράγματα που κάποιοι ειδικοί που έχουν μελετήσει τη φωνή μπορούν να μας διδάξουν περισσότερο. Τι καταλαβαίνεις για έναν άνθρωπο από τη φωνή του και μόνο? Τι συμπεράσματα μπορείς να βγάλεις? Σίγουρα μπορείς να βγάλεις πολλά συμπεράσματα. Αν έχει μία προφορά, μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται. Αν μιλάει δυνατά, ας πούμε, μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα, ότι μπορεί να είναι λίγο νευριασμένος ή αγχωμένος. Αν μιλάει γρήγορα, αντίστοιχα. Αν μιλάει πολύ αργά, ότι αυτός πρέπει να είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος ίσως. Σκέφτεται πριν μιλήσει. Που αυτά δεν είναι τα μόνα συμπεράσματα φυσικά που μπορούμε να βγάλουμε, ίσως είναι πολύ έτσι, εύκολα αυτά που ανέφερα, αλλά συνδυαστικά σίγουρα θα σου δώσουν ένα χαρακτηριστικό, παραπάνω από ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για το ποιος είναι απέναντί σου. Είναι κυρίως οι επαγγελματίες που έρχονται σε σένα για να μάθουν να μιλάνε καλύτερα, ή έχει αρχίσει και πιο απλός κόσμος να... ενδιαφέρεται? Σίγουρα όχι. Προσωπικά έχω μαθητές τραγουδιού, αλλά και ηθοποιούς ή ανθρώπους που έχουν να κάνουν με λόγο. Μπορεί να είναι δάσκαλοι, μπορεί να είναι ηθοποιοί. Σίγουρα, όπως προανέφερα, έχει να κάνει πάρα πολύ με το λόγο. Όμως και άνθρωποι που διαπιστώνουν ότι μάλλον δεν εξωτερικεύω αυτά που λέω ή δεν επικοινωνώ καλά τις σκέψεις μου. Σίγουρα ένας λογοθεραπευτής θα μπορούσε να βοηθήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένη, αλλά και από τη μεριά μου εγώ σαν εκπαιδευτής φωνής και εκπαιδευτής που έχω πάει σε διάφορα πεδία λόγου, μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους που σκέφτονται ίσως κάποιες φορές πιο γρήγορα από αυτό που θέλουν να πούν, άρα βγαίνει ένα λάθος μήνυμα. Σκέφτομαι πιο γρήγορα και προτρέχει ο λόγος μου. Δεν καταφέρνω. Πώς να βάζουν ένα φρένο σε αυτό? Οι αναπνοές. Το να διαβάσουμε ένα βιβλίο και να πούμε πάμε αυτή την παράγραφο. Και να ακούσουμε ότι okay, το κάπα σου ή το σίγμα σου σφυρίζει. Το κάπα σου είναι πολύ πίσω. Το χ σου επίσης. Υπάρχουν τεχνικές που θα μπορούσαν... Άρα όλα αυτά διορθώνονται.
διορθώνονται. Ακόμα και αν είμαστε ενήλικοι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό διορθώνονται. Όπως το ψεύδισμα, ας πούμε, ή ένα λάμδα περίεργο. Πολλές φορές τα παιδιά πάνε σε κάποιον ειδικό για να διορθώσουν κάποιες δυσκολίες που έχουν στο λόγο. Φυσικά και με την εξάσκηση υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις και μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Θα ήθελα να μου πεις τώρα και έτσι κάποια μικρά tips, κάποια ναι. Κολπάκια που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε έτσι μια γοητεία στη φωνή μας. Λοιπόν, νομίζω αναφέραμε ήδη κάποια, το να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε, το να παίρνουμε συχνά αναπνοές, το να ηρεμήσουμε λίγο την αναπνοή μας και να νιώσουμε ότι έρχεται από το κέντρο μας. Και από... βλέπω ότι και η στάση σου αλλάζει, ναι, οπότε σίγουρα. Και η στάση του σώματος φαντάζομαι έχει να κάνει. Το να θέλω να ακούσεις και την τελευταία μου συλλαβή, να απευθύνομαι σε εσένα και να μην παίρνω πίσω αυτά που θέλω να πω στο τέλος. Που σίγουρα θα δηλώνουν μια εσωστρέφεια, ένα δίλασμα, ότι δεν είμαι και πολύ σίγουρη για αυτά που θέλω να πω. Άρα να είμαστε σίγουροι για αυτά που θέλουμε να πούμε και να τα λέμε. Η σκέψη μας κάνει σίγουρος. Ναι. Ότι έχω σκεφτεί και έχω αναλύσει το κεφάλι μου τι θέλω να δομήσω σαν πρόταση, σαν λόγο και το μεταφέρω με τις λέξεις και τις προτάσεις που επιλέγω. Μάλιστα. Μας τα είπες πολύ ωραία λοιπόν, Μαρία. Ελπίζω να ήταν κατανοητά. Ήταν απόλυτα κατανοητά και πολύ βοηθητικά, γιατί πολλοί κόσμος θέλει να μάθει να μιλάει όμορφα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της όλης εμφάνισής μας, γιατί πλέον δεν είμαστε μόνο εικόνα και νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η ζωή είναι ωραία λοιπόν και μαγειρική. Και μαζί μας σήμερα έχουμε τη Στέλλα Ανδριανάκη. Καλώς όρισες, Στέλλα. Καλώς σας βρήκα. Από την Κάπα Στάτης. Ναι. Και τι θα μας δείξει σήμερα, Στέλλα? Λοιπόν, θα κάνουμε παραδοσιακές κριτικές τυρόμπαλες με μυζήθρα, τυροζούλη και ανθότυρο. Μάλιστα, για να πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε τη μυζήθρα, 300 γραμμάρια μυζήθρα, 100 γραμμάρια τυροζούλη και άλλα 100 γραμμάρια ανθότυρο. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε να ξύσουμε τον ανθότυρο. Mm-hmm. Θα βάλεις και τα τρία τυριά mm-hmm. μαζί. Ναι, ναι, ναι. Και είναι η μίξη αυτή είναι συγκεκριμένη ή μπορούμε να βάλουμε και κάποιο άλλο είναι... τυρί? Ναι, μπορούμε να βάλουμε γιαούρτι, μπορούμε να βάλουμε κεφαλοτύρι. Α, διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Ανάλογα δηλαδή με το γούστο που πάει πιο πολύ. Φυσικά. Λοιπόν, εδώ έχω επιλέξει ανθότυρο. Προτιμάμε να επιλέγουμε κριτικά τοπικά τυριά. Mm-hmm, ναι, βέβαια. Επιλέγουμε την Κρήτη μας. Και είναι και πολύ ωραία επιλογή να τα τρώνε και στην παραλία. Σε οποιαδήποτε μορφή σνακ. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Είναι γι' αυτό που είπες, ότι τα παιδιά θα το τρώνε και θα... Mm-hmm. Συνεχίζουμε με το τυροζούλι. Mm-hmm. Και οι ποσότητες αυτό είναι συγκεκριμένη, μπορούμε να βάλουμε λίγο περισσότερο από το καθένα? Εμείς έχουμε επιλέξει να βάλουμε 300 γραμμάρια μυζήθρα, 100 και 100 στα πιο σκληρά τυριά. Κατά προτίμηση πρέπει να είναι λίγο σφιχτό το μείγμα για να μπορεί να σταθεί. Okay. Αλλά είναι αναλόγως στον καθένα πόσο σφιχτό ή μαλακό το θέλει. Τέλεια. Και συνεχίζουμε και με τη μυζήθρα. Ναι, αυτό γίνεται πιο εύκολο με το χέρι. Mm-hmm. Και θα βοηθήσει και το μείγμα να γίνει πιο μαλακό με την μυζήτρα. Φυσικά. Και τώρα τα ανακατεύουμε όλα μαζί, να γίνουν όλα ένα. Ωραία. Και αφού το πλάσουμε μετά? Μετά θα το βάλουμε στο ψυγείο για μία ώρα, να σφίξει λιγάκι. Mm-hmm. Και από εκεί μετά το βγάζουμε και το πλάθουμε. Συνεχίζουμε. Ωραία. Και το εμείς πλάθουμε. Έχουμε εδώ πέρα. Έχεις ετοιμάσει ναι, κάτι? Ναι, ναι, έχω, ναι, έτοιμο. Ωραία, δώσ' μου το αυτό. Βγάλεσαι το έτοιμό σου. Τέλεια. Αυτό εδώ είναι. Και τώρα απλά ξεκινάμε να το πλάθουμε. Πολύ μικρή ποσότητα για να βγουν μικρά. Ακριβώς τα κεφτεδάκια. Ναι, ναι, ναι. Όσο πιο μικρά γίνεται για να είναι και πιο εύκολο στο παιδάκι να μπορεί να το φάει. Μπορούμε και ακόμα πιο μικρά αν θέλουμε. Κάνουμε λοιπόν όλες τις μπαλίτσες
Ναι. Και τις βάζεις μέσα στις όμορφες βαρκούλες που μας έχεις φέρει. Τέλεια. Και τώρα πάμε να το στολίσουμε. Ναι. Ωραία. Και μέχρι να βάλεις εσύ το γάντι σου, να σου ετοιμάσω εγώ εδώ, για να μας τα φτιάξεις. Ωραία. Για πες λοιπόν πώς θα το κάνεις. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει πάστα ελιάς, ντοματίνια, γκουράκι και κόκκινη πιπεριά, ναι, με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε είτε χαμογελάκια από πιπεριά, είτε ματάκια από πάστα ελιάς, είτε μαλλιά από αγγούρι, ό,τι θέλουμε, αναλόγως στα γούστα μας. Όλα αυτά που αρέσουν στα παιδιά. Τη φαντασία και, και την όρεξή μας, ό,τι θέλουμε. Πιο τελικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με πιπεριά. Θα δώσουμε ένα σχήμα όσο γίνεται σαν χαμογελάκι. Μετά θα προχωρήσουμε με το αγγούρι. Και θα φτιάξει, είπες, τα μαλλιά με αυτό. Ναι, κάτι σαν μαλλιά, δεν θα είναι ακριβώς. Το έχεις κόψει έτσι πολύ, πολύ λεπτά, ε. Ναι. Όσο πιο λεπτά γίνεται, τόσο το καλύτερο. Τέλειο. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα και για παιδικό πάρτι. Ναι, 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 φυσικά και είναι πολύ ωραίο, είναι δροσιστικό, είναι ένας τρόπος να μπορούν να τρώνε λαχανικά, αν τυχόν δεν είναι πολύ του λαχανικού. Κανένα βέβαια δεν είναι. Ναι, λίγο πολύ. Οπότε αλλά έτσι τους ξεγελάς και είναι γουστόζικο. Και θα είναι και μια ωραία δραστηριότητα να την κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ απλά, πολύ εύκολα. Αφού τα στολίσαμε, τους έκανες και τα ματάκια. Mm-hmm. Είναι έτοιμα, σωστά. Ναι. Τι όμορφη ιδέα. Και αυτά που τα έχεις βάλει μέσα είναι πολύ ωραίο. Τα καραβάκια αυτά. Ναι. Είναι... Από τι είναι αυτό? Είναι από μπαμπού και είναι πολύ εύκολη λύση, είναι μιας χρήσης. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ιδέα. Αυτά. Και έτοιμα. Ναι. Να δοκιμάσουμε. Φυσικά. Για να δούμε λοιπόν. Για να έρθω από εδώ. Λοιπόν. Είναι φανταστικό. Πάρα πολύ νόστιμο. Δροσερό, όπως το είπες. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Αυτό ήταν. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και επιμένω, ειδικά για τα πάρτι. Και γι' αυτό για τα παιδιά, ότι μπορούν να και για την παραλία είναι πολύ ωραία λύση να το πάρεις. Είναι ένα... με τα δικά μας προϊόντα, τα κριτικά. Είναι τυριά που μπορούν να διατηρηθούν και εκτός ψυγείου. Σημαντικό για κάποιες μια-δυο ώρες. Οπότε με τις θερμοκρασίες είναι... που έχουμε εδώ. Ναι, 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 είναι πολύ καλή. Πολύ σημαντικό. Και έχεις και άλλη μία ιδέα. Ναι, έχουμε ετοιμάσει κεφτεδάκια, τα οποία τα έχουμε κάνει σαν σουβλάκια και μπορείς να τα συνδυάσεις είτε ανάμεικτα με ντοματίνια, κεφαλοτήρι, ανθότυρο ή οποιοδήποτε άλλο τυρί. Άλλο ένα κριτικό σνακ. Ναι. Επίσης για παιδιά. Και αντίστοιχα μπορείς να βάλεις και λαχανικά, μπορείς να ψήσεις κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές και να τα κάνεις πάλι... Και γίνεται με κεφτεδάκια που όλοι ξέρουμε πώς τα φτιάχνουμε. Ναι, ναι, τα κλασικά, οικογενειακά, σπιτικά κεφτεδάκια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα ξύλο κοπής. Όπου θα τα σερβίρεις πάνω και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, έτσι από τη φύση. Τα ξυλάκια μας. Και φτεδάκια που έχουμε ψήσει με κίμινο, κανέλα, αλάτι, πιπέρι και έχουμε αντί βάλει φρυγανιά, έχουμε βάλει παξιμαδάκι κρίθινο, το οποίο το έχουμε διαλύσει, έχει γίνει σαν τη φρυγανιά και βάλαμε αυτό και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και πιο υγιεινό. Σωστά. Και κεφαλωτή. Τέλεια. Αυτά. Για δείξε μας λοιπόν, πώς γίνεται. Θα κόψουμε αρχικά το κεφαλωτήρι. Σε μικρά ημισφαίρια.
Θέλω να γυρίσει από εδώ να το δείξει στην κάμερα. Λοιπόν, αυτό είναι. Ναι. Και τώρα ξεκινάμε να το στείλουμε. Όπως θέλουμε. Ωραία. Και τα ξυλάκια που έχεις βάλει είναι λίγο διαφορετικά, βλέπω, ε. Είναι λίγο πιο μικρά και πιο πλατιά, ναι, που σημαίνει ότι είναι πιο ασφαλή για τις μικρές ηλικίες, για τα μικρά παιδάκια. Ναι, και έχουν και ακόμα το τελευταίο τους μέρος είναι ακόμα πιο πλατή. Ναι, 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 για να μην να μπορούμε να το χτυπήσουν οι... Ναι, και να το πιάνουμε και πιο εύκολα. Φυσικά. Ωραία, και πάμε να ξεκινήσουμε το στήσιμο, λοιπόν. Έχουμε ετοιμάσει και κάποια ακόμα. Ναι. Α, και με μοτσαρέλα που λέγαμε πριν. Τέλεια. Μια άλλη λύση. Τι όμορφα που τα έχεις θες. Πάρα πολύ ωραία. Θα δοκιμάσω και με αυτά. Αμέ, και δύο. Στέλλα, είναι τέλειο. Πολύ ωραία ιδέα με το παξιμάδι. Είναι πολύ ωραία, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι παξιμάδι. Ναι, πραγματικά. Πολύ ωραία ιδέα να τη δοκιμάσετε και εσείς στο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Και εγώ ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσουμε και την Κάπα Στάντης. Εδώ είμαστε λοιπόν με την αγαπημένη μου, τη Ζιζή Πατεράκη. Πώς είσαι, Ζιζή? Πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι μας έφερε σήμερα? Σήμερα θα μιλήσουμε για το Feng Shui, αλλά ίσως χρειαστεί να αποσαφηνίσουμε τι είναι, ναι, ποιος μπορεί να το εφαρμόσει και πού μπορεί να μας βοηθήσει εμάς τους Έλληνες βασικά. Περίμενα να το πάρουμε από την αρχή, γιατί όταν λέμε Feng Shui, θέλω να μου πεις τι εννοούμε, τι είναι αυτό το Feng Shui. Ωραία. Που το ακούμε όλοι, αλλά στην ουσία δεν το εφαρμόζει και κανείς σωστά. Ωραία. Feng Shui, λοιπόν, στα κινέζικα σημαίνει αέρας και νερό. Δηλαδή είναι δύο στοιχεία. Το Feng Shui είναι μία τέχνη διαβίωσης και τακτοποίησης των επιπλέον και των πραγμάτων μέσω σπίτι. Έτσι ώστε να ζούμε αρμονικά και όπως ξεκίνησε αυτή η τέχνη, γιατί είναι τέχνη ουσιαστικά, όπως είπαμε, πανάρχια, 3-4 χιλιάδων ετών, χάνεται δηλαδή το πότε ξεκίνησε, είχε να κάνει παλαιότερα με το αν οι άνθρωποι που το εφάρμοζαν στις κατοικίες ή στα χωράφια τους, γιατί παλιά οι άνθρωποι ζούσαν σε μικρότερα σπίτια από ό,τι ζούμε εμείς εδώ. Ναι, σωστό. Και είχαν τα χωράφια τους, ήταν άλλος ο τρόπος που ζούσανε, και ειδικά στην Κίνα, ήταν να έχει τα χωράφια τους άφθονη σοδιά και άφθονο νερό, δηλαδή ώστε να ποτίζονται σωστά και να έχουν αυθονία. Και πώς τους βοηθούσε το Feng Shui σε αυτό? Τους βοηθούσε γιατί τοποθετούσαν στα σωστά σημεία το νερό από που θα μπει, τα χωράφια τους ήταν με βάση τον προσανατολισμό του ήλιου, της σελήνης, του βορρά, των κατευθύνσεων βορράς ανατολινότος δύση και των ενδιάμεσων κατευθύνσεων, γιατί οι κατευθύνσεις είναι 8 κανονικά, ναι, αν θέλουμε να τις χωρίσουμε σε κατηγορίες. Οπότε όλο αυτό ήταν ουσιαστικά μια αρμονική ζωή για να ζήσω με αυθονία και ροή στη ζωή μου, όπως είναι το νερό, φέρνει το νερό, σε συνεργασία με τη γη και τα στοιχεία της φύσης. Είναι δηλαδή μία ροή ενέργειας. Ακριβώς, μέσα στο χώρο μας. Σωστή ροή ενέργειας όμως, mm-hmm, με σκοπό να διευκολύνει και να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής και την υγεία όλων όσων ζουν σε αυτό το σπίτι. Ωραία, πες μου λοιπόν, αυτές τις γνώσεις πώς τις έχουν φέρει στη σημερινή μας κοινωνία? Ωραία, στη σημερινή κοινωνία λοιπόν υπάρχουν διάφορες σχολές με το Feng Shui που θα μιλήσουμε σε λίγο. Χρειάζεται εξειδικευμένες σπουδές. Δηλαδή, κάποιος για να πει ότι είναι σύμβουλος Feng Shui, χρειάζεται να το σπουδάσει. Δεν μπορεί σε δηλαδή του εξωτερικού. Διακοσμητής να πει ότι είναι και master του Feng Shui. Λένε ότι είναι, αλλά ουσιαστικά χρειάζονται ειδικές σπουδές. Αλλιώς υπάρχουν κάποιες αρχές που θα τις πούμε σήμερα στην εκπομπή, που μπορεί ο καθένας και χωρίς σπουδές να τις εφαρμόσει ή να πάρει ένα-δύο βιβλία και να διαβάσει. Όπως ας πούμε αυτό εδώ το βιβλίο που έχω. Έχω μια μεγάλη συλλογή από βιβλία που είναι από το εξωτερικό, από την Αμερική συνήθως αγορασμένα ή από την Κίνα μεταφρασμένα πάλι από τα αγγλικά, που ουσιαστικά μας δίνουν οδηγίες για βήμα-βήμα για το πώς, αλλά κανονικά
Για να γίνει σύμβουλο χρειάζεται να το σπουδάσει. Είναι μια τέχνη. Παίρνει λοιπόν κάποια μυστικά, κάποια tips που πρέπει να πούμε. Ωραία, κοίταξε. Τα μυστικά για αρχή καταρχήν θα πούμε ότι υπάρχουν 8 μυστικά που μπορούμε να πούμε σε αυτού που μα παρακολουθούν, οι οποίοι μπορούν να τα εφαρμόσουν για να βελτιώσουν καταρχήν την κατάσταση μέσα στο σπίτι σου όταν κάτι δεν πάει καλά. Το πρώτο είναι ουσιαστικά να μειώσω την ενέργεια από το πώς μπαίνει μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, πολλές φορές ανοίγουμε την πόρτα και παρατηρούμε ότι μπαίνει ένα ρεύμα αέρα ή κάπως κυκλοφορεί περίεργα ο αέρας ή η ροή της ενέργειας. Χρειάζεται αυτό να το κάνουμε να είναι λίγο πιο αργό. Ο στόχος είναι η ενέργεια. Φαντάζομαι ότι έχουμε ένα ριάκι και θέλουμε να ποτίσουμε όλο το χωράφι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, βάζουμε εμπόδια στο νερό, ώστε η ροή του να πάει να ποτίσει όλο το χωράφι. Δεν θέλουμε να μπει κατευθείαν από τη μία. Δεν θέλουμε δηλαδή αυτή την ορμή του αέρα να έρθει με τη μία. Και το ίδιο είναι και η ροή της ενέργειας. Θέλουμε λοιπόν αυτή η ροή να ακολουθήσει όλο το σπίτι, να πάει σε όλα τα δωμάτια. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τους χώρους ελεύθερους από σαβούρα. Όλο αυτό δεν βοηθά τη ροή της ενέργειας. Και χρειάζεται να είναι όλα καθαρά από τις ντουλάπες μας μέχρι την είσοδο του σπιτιού, μέχρι το πώς κυκλοφορώ μέσα στο σπίτι. Τώρα εσύ μου λες σαν από άποψη μινιμαλισμού, να έχουμε όσο λιγότερα γίνεται σαν αντικείμενα. Όχι, μπορούμε να έχουμε πολλά αντικείμενα, απλά να υπάρχει σωστή ροή της κυκλοφορίας. Κατάλαβα. Να είναι σωστά τοποθετημένα και τακτικά, να μην είναι πεταμένα. Μια τρίτη συμβουλή είναι ουσιαστικά να κρατώ πάντα την είσοδό μου και την διαδρομή για να μπω και να βγω στο σπίτι καθαρή. Δηλαδή κάποιος να μπορεί να μπει εύκολα στο σπίτι μου, αλλά να μπορεί να βγει και εύκολα από το σπίτι μου. Να μην έχει να περάσει από έπιπλα και πράγματα που τον εμποδίζουν. Α, είναι πολύ σημαντικό δηλαδή στην είσοδο να είναι. Στην είσοδο να είναι πάντα όλα αυτό καθαρά και τακτοποιημένα. Η τέταρτη συμβουλή είναι ουσιαστικά να ακολουθήσω μία διαδρομή σαν να ήμουν εγώ επισκέπτης στο σπίτι μου. Δηλαδή να μπορώ μια φορά στο τόσο, αυτό δεν το κάνω συνέχεια, είναι όταν μετακομίσω σε ένα καινούριο σπίτι, θέλω να βελτιώσω το σπίτι μου, να παρατηρήσω τη ροή των καλεσμένων, πώς μπαίνουν, πού πάνε και πού θέλω να πάνε. Δηλαδή, δεν θέλω ένας που θα μπει στο σπίτι μου να πάει κατευθείαν στην κρεβατοκάμαρά μου. Σωστά. Έτσι, ή να πάει κατευθείαν στην κουζίνα. Όπως, ναι, πώς θα φτιάξεις το σπίτι σου ώστε να πάει στον πρώτο χώρο που θα πάει, να είναι ένας χώρος που να είναι για τους φιλοξενούμενους. Ακριβώς. Ή να μπορεί να αφήσει το παλτό του, να κρεμάσει κάτι και μετά να προχωρήσει στα επόμενα δωμάτια. Το άλλο είναι, που και αυτό πάλι είναι από την Ανατολή έρχεται όλο αυτό, αν και επαναλαμβάνω ότι το είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες, απλά δεν λεγόταν Feng Shui. Εδώ μιλάμε καθαρά για το Feng Shui, γιατί πολλοί θα πούνε, α, και στην αρχαία Ελλάδα και οι Έλληνες. Μιλάμε καθαρά για το Feng Shui που προέρχεται από την Κίνα. Είναι ισορροπία στα πέντε στοιχεία. Τα πέντε στοιχεία είναι γη, ξύλο, φωτιά, νερό και μέταλλο. Αυτά τα πέντε στοιχεία πρέπει να είναι σε ισορροπία μέσα σε ένα σπίτι, είτε με χρώματα που θα επιλέξω, γιατί υπάρχουν χρώματα που αντιπροσωπεύουν κάθε στοιχείο, ή με αντικείμενα. Ή ακόμα και με το ίδιο το αντικείμενο. Δηλαδή, μπορώ να έχω ένα συντριβάνι, ένα ενιδρίο μέσα στο σπίτι. Ή που έχω τη φωτιά, που έχω το τζάκι. Αν έχω ξυλινό πάτωμα ή όχι. Πρέπει δηλαδή να τα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Καλό να είναι σε ισορροπία. Θα πω σε λίγο γι' αυτό. Μάλλον θα βάζω τώρα μια ανατελεία για να σου πω. Υπάρχουν διάφορα συστήματα για το Feng Shui. Το ένα είναι, που θα δείξουμε λίγο και σε λίγο εικόνα, είναι με βάση το να χωρίσω την κάθοδο του σπιτιού μου σε 9 περιοχές. Και το άλλο είναι με βάση την ημερομηνία γέννησής μου και πού ανήκω. Αν ανήκω σε ποιο στοιχείο της φύσης ανήκω και σε ποιο αριθμό είναι ευνοϊκός μου αριθμός. Αυτά υπάρχουν κατάλογοι για αυτά και υπάρχει τρόπος που κάποιος μπορεί Μάλιστα. να βρει. Γίνεται πιο περίπλοκο δηλαδή. Πρέπει να ξέρεις και άλλα πράγματα. Πρέπει να ξέρεις, γι' αυτό είπαμε ότι είναι κάτι που αν θες να το κάνεις σωστά, χρειάζεται να το σπουδάσεις και να εξασκηθείς. Το άλλο είναι να αφαιρέσω από το σπίτι μου τον αρνητικό συμβολισμό. Δηλαδή, αν έχω φωτογραφίες που δείχνουν, ας πούμε, μια μάχη ή κάτι που εμένα δεν μου είναι ευχάριστο. Μπορεί ο σύντροφός μου να έχει μια φωτογραφία που του αρέσει, έναν πίνακα ζωγραφικής, και εμένα να μην μου βγάζει κάτι θετικό. Εκεί χρειάζεται να συνεννοηθούμε, γιατί όλα στο σπίτι χρειάζεται να αντανακλούν ομορφιά και αγάπη και ηρεμία. Να μην βλέπεις κάτι δηλαδή που σε τρομάζει. Ακριβώς. Παρόλο που μπορεί να είναι και κάτι το οποίο να μην είναι ευδιάκριτο. Σωστά. Κάτι σωστά, άσχημο. Σωστά. Επίσης, το άλλο είναι να αυξήσω το φυσικό φως μέσα στο σπίτι. Χρειάζεται να έχει ροή το φυσικό φως και επίσης να μην μπαίνει κατευθείαν μέσα στο σπίτι ή με κουρτίνες, να μπαίνει απαλό φυσικό φως και πάλι να μπορέσω με κατάλληλους καθρέφτες, αν το σπίτι είναι μικρό ή δεν είναι φωτεινό. Να βάλω ένα καθρέφτη στο σωστό σημείο που μπαίνει το φως και από εκεί να κατευθύνω το φως σε ένα άλλο δωμάτιο του σπιτιού, ώστε να κυκλοφορεί το φως παντού. Και επίσης να ξαναφτιάξω ουσιαστικά τον εργασιακό χώρο της κουζίνας, την κρεβατοκάμαρά μου. Χρειάζεται όλα αυτά να τα φτιάξω για να μπορέσω να λειτουργούν σωστά και να δω αν κοιμάμαι καλά. Με βολεύει έτσι όπως είναι το σπίτι, χρειάζεται να
κάνω μια αναδιάταξη. Ο τρόπος που κοιμόμαστε, ο προσανατολισμός μάλλον, δηλαδή πού είναι το κρεβάτι, έχει σημασία? Έχει μεγάλη σημασία και βέβαια υπάρχει στο Feng Shui ειδική μελέτη αν ζούμε στο βόρειο ημισφαίριο ή στο νότιο ημισφαίριο, γιατί είπαμε ότι το Feng Shui είναι ισορροπία με όλα τα στοιχεία της φύσης. Υπάρχουν λοιπόν σύμφωνα με μία από τις σχολές του Feng Shui, που είναι και πιο εύκολη να την εφαρμόσουν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, είναι 9 περιοχές που μπορώ να βάλω την κάθοψη του σπιτιού επάνω, να σχεδιάσω επάνω τις 9 περιοχές και να με βάση αυτό το σχεδιάγραμμα να αποφασίσω πού θα βάλω την κρεβατοκάμαρα, πού θα βάλω την κουζίνα. Ωραία. Αυτές οι περιοχές, οι 9, είναι. Όπως μπαίνω από την είσοδο του σπιτιού μου, η οποία τη βάζω ουσιαστικά κάτω-κάτω, στρίβω δηλαδή την κάτωψη του σπιτιού, ώστε να τη βάλω κάτω-κάτω. Η γωνία δεξιά, όπως θα δείτε και στο σχήμα που δείχνουμε, είναι η περιοχή των σχέσεων. Δηλαδή, όπως μπαίνω από την είσοδο, η δεξιά-δεξιά γωνία είναι η περιοχή των σχέσεων του ζευγαριού. Οπότε, ιδανικό είναι να είναι εκεί η κρεβατοκάμαρα, γιατί εκεί ανθίζει και όλη δηλαδή, αν εκεί έχω μια τουαλέτα, πρέπει να δουλέψω ξεχωριστά στην τουαλέτα για να δω πώς θα το κάνω. Η αριστερή γωνία, η ακριβώς αντίθετη από το τετράγωνο, είναι η γωνιά των οικονομικών και της ευημερίας. Ναι. Που και εκεί χρειάζεται προσοχή. Δηλαδή, πόσα χρήματα μπαίνουν στο σπίτι και αν τα χρήματα μπαίνουν, μένουν. Αν δηλαδή έχω την τουαλέτα στα οικονομικά, σημαίνει ότι ό,τι χρήματα μπαίνουν θα φεύγουν γρήγορα. Την τουαλέτα πού να τη βάλουμε, δηλαδή? Η τουαλέτα είναι ένα μεγάλο θέμα. Η τουαλέτα μπορεί να μπει εκτός από αυτές τις δύο γωνιές, στην είσοδο δεξιά ή στην είσοδο αριστερά, όπου θα πούμε ποιες περιοχές είναι, γιατί στο κέντρο του σπιτιού συνήθως δεν βάζουμε την τουαλέτα, όπου είναι η περιοχή της υγείας, ώστε να μπορούμε να κυκλοφορούμε γύρω-γύρω. Μπαίνοντας από την είσοδο, η είσοδος είναι η καριέρα μας, δεξιά είναι, η κάτω γωνία δεξιά είναι οι άνθρωποι που μας βοηθάνε και τα ταξίδια, η γωνία αριστερά μπαίνοντας είναι γνώσεις και καλή φήμη και ευθεία απέναντι από την είσοδο, ανάμεσα από τη γωνιά των αισθηματικών και των οικονομικών, είναι η φήμη και το καλό όνομα, δηλαδή πόσο καλό όνομα έχω. Άρα είναι όλοι οι τομείς που ενδιαφέρουν έναν άνθρωπο. Φυσικά. Και δεξιά, επίσης, κάτω από αυτά, οι επόμενα δύο είναι τα παιδιά και η δημιουργικότητα και το αριστερά είναι η οικογένεια. Δηλαδή, άρα έχει κάθε μέρος, έχει και ένα τομέα της ζωής μας. Οπότε χρειάζεται αυτά να τα κοιτάξω. Και αν κάποιος τομέας λείπει, γιατί είναι ακανόνιστη η κάτωψη του σπιτιού μου, μπορώ να το ενισχύσω με ένα φυτό, με έναν καθρέφτη, με... Α, υπάρχουν κολπάκια δηλαδή, που έτσι και δεν είναι. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ωραία. Απλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν διορθώνονται. Όπως? Όπως. Σου είπα αυτό, είναι ένα θέμα. Αν στη γωνιά των αισθηματικών είναι η τουαλέτα, εγώ σε όποια σπίτια πηγαίνω, γιατί έχω αλλάξει αρκετά σπίτια, και είναι η γωνιά των αισθηματικών δεξιά, στην δεξιά γωνία, συνήθως το ζευγάρι που έμενε εκεί, όσοι μέναν εκεί, δεν είχαν ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Εξαρτάται λοιπόν τι θες να ενισχύσεις και πώς να το δουλέψεις αυτό. Ωραία, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχουμε δει ότι υπάρχουν κάποια αντικείμενα που είναι φτιαγμένα για το Feng Shui του σπιτιού, για την καλή ενέργεια και είναι έτσι, τρέχουν λίγο νερό, βγάζουν κάτι καπνούς, είναι έτσι, μας θυμίζουν αυτό από την κινέζικη παράδοση. Βοηθάνε αυτά, είναι... Αυτά είναι πάρα πολύ βοηθητικά, αρκεί να μπουν στα κατάλληλα σημεία που θέλω να ενισχύσω τα πράγματα. Δηλαδή, αν εγώ βάλω, έχω ας πούμε φωτογραφίες των συγγενών μου που έφυγαν από τη ζωή και βάλω μπροστά εκεί ένα συντριβανάκι ή ένα ενιδρίο, ουσιαστικά ενισχύω όλη αυτή την ενέργεια της θλίψης, που σημαίνει ότι δύσκολα θα ξεπεράσω τη θλίψη ή θα έχω μνήμες έντονες από όλο αυτό. Δηλαδή, η ιδανική θέση για να μπουν αυτές οι φωτογραφίες είναι στη γωνιά της οικογένειας, όπου εκεί μπορώ να αφιερώσω μία γωνίτσα, να βάλω εκεί αυτούς τους αγαπημένους ανθρώπους που πιθανόν θέλω να θυμάμαι. Ναι. Να ανάβω εκεί ένα κεράκι. Αλλά όχι να ενισχύσω αυτή την περιοχή που μπαίνουμε σε πολλά σπίτια και βλέπουμε ότι πρωταγωνιστούν όλοι οι συγγενείς που φύγανε πάνω σε φωτογραφίες. Φέρνει θλίψη. Και όλο αυτό, ναι, σε κάποιους μπορεί να φέρνει και αγάπη, αλλά δεν είναι βοηθητικό για αυτό. Άρα υπάρχει σωστή θέση για το κάθε αντικείμενο στο σπίτι μας, διαβάζοντας για το Feng Shui, το βρίσκουμε. Σωστά. Και ακολουθώντας αυτόν τον οδηγό, τον απλό με τα 9 κομμάτια. Όπως και να βρω την κατεύθυνση που χρειάζεται να κοιμάμαι για να είμαι υγιής. Ας πούμε, δεν βάζω ποτέ το κεφάλι μου στη Δύση. Δηλαδή να είναι το κεφάλι στη Δύση. Κοιτάζω να το βάζω σε όλες τις άλλες κατευθύνσεις και να δω πώς θα είναι. Υπάρχει πολλή δουλειά που μπορούμε Ελπίζω να κάνουμε. Ελπίζω σε επόμενη εκπομπή να αφιερώσουμε χρόνο γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζιζή. Να είσαι καλά. Εγώ.
Εδώ είμαστε λοιπόν με αγαπημένη αστρολογία και μαζί μας η Μαρία Σόγια. Καλώς όρισες για άλλη μια φορά, Μαρία. Καλώς σας βρήκα. Θέλω σήμερα να μου πεις κάποια πράγματα για τους πλανήτες γενικότερα. Γιατί κάθε φορά που ακούμε το ζώδιό μας, είναι, αν το λέω σωστά, είναι ο ήλιος μας, σωστά. Ναι. Άντε κάποιοι να ξέρουν και τον οροσκόπο τους. Όχι όλοι, κάποιοι. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται. Θα ήθελα να μου δώσεις έτσι μερικά στοιχεία για τον κάθε πλανήτη και τι σημαίνει αυτό στον χάρτη μας. Ωραία. Βασικά, όπως πολύ σωστά είπες, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι ο ήλιος μας είναι και το ζώδιό μας. Δηλαδή, τη μέρα που γεννηθήκαμε, ο ήλιος ήταν στο συγκεκριμένο αστερισμό. Γι' αυτό και χωρίζεται. Περίπου 30 με 31 μέρες είναι το κάθε ζώδιο. Ναι, και έτσι χωρίζουν τις 365 μέρες του χρόνου. Ο ήλιος, για να ξεκινήσουμε από τον ήλιο, δίνει τη ζωτικότητά μας, είναι δείκτης της ενέργειας που έχουμε, δηλαδή βλέπουμε ότι ένας ταύρος του αρέσει πιο πολύ, έτσι, να περνάει όμορφα το χρόνο του, του αρέσει το φαγητό του, μας δίνει. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά γενικότερα τα ζώδια που τα βλέπουμε, δηλαδή είναι πολύ έντονα. Ναι, σου δίνει κάποιες βασικές ποιότητες. Απ' την άλλη, ας πούμε, ένας τοξότης θέλει να τριγυρνάει, να περνάει καλά. Ο ταύρος θεωρεί την καλοπέραση ένα καλό φαγητό και γενικότερα να μην ταλαιπωρηθεί, να μην κουραστεί. Ναι, 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 ναι. Ο τοξότης να ανεβαίνει βουνά, να κάνει εκδρομές, να βασανίζεται. Ο καθένας λοιπόν, ανάλογα με το ζώδιο, δίνει κάποια βασικά χαρακτηριστικά για την ενέργειά του και τον τρόπο που βγαίνει προς τα έξω. Ο οροσκόπος τώρα που έχει να κάνει με τον τόπο γέννησης και την ώρα γέννησης, τα οποία τα χρειαζόμαστε απαραίτητα για να βγάλουμε τον οροσκόπο μας, δείχνει πώς το περιβάλλον μας επηρέασε και πώς μεγαλώσαμε. Δηλαδή, έχεις ένα τοξότη που είναι ο ήλιος του στο τοξότη, που του αρέσει να περνάει καλά και μετά έχει ένα οροσκόπο ζυγό. Άρα, θα το βγάζει πιο όμορφα από ότι ένα τοξότη με οροσκόπο τοξότη. Που δεν θα πιάνεται από πουθενά. Πιο αρμονικά εννοείς. Βέβαια, αυτή την ομορφιά του ζυγού, την ηρεμία. Ή όταν έχουμε ένα τοξότη, για παράδειγμα, με ένα ιχθύ. Θα είναι πιο καλλιτεχνικός. Θα είναι βέβαια και λίγο πιο δύσκολος τοξότης με ιχθύ. Δεν είναι και πολύ καλός συνδυασμός. Πολύ εύκολος, μάλλον, για αυτόν που τον έχει. Γιατί του. Είναι λίγο πιο ανέστητος, μπορώ να πω σε εισαγωγικά, ο τοξότης. Είναι φωτιά. Θέλει να υλοποιεί, να κάνει πράγματα και ο ιχθύς είναι πιο ευαίσθητος. Πιο, δηλαδή, μάλλον στο σπίτι. Ναι, μάλλον στο σπίτι τον μεγάλωσαν έτσι να είναι πιο συναισθηματικός, ενώ από τη φύση του δεν είναι. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει και ο οροσκόπος με τον ήλιο μας να ταιριάζει. Και το αμέσως επόμενο βασικό είναι να ταιριάζει ο οροσκόπος με τον ήλιο και τη σελήνη. Ωραία. Για πες μου, τι εννοείς να ταιριάζει. Θέλουμε να είναι σε ζώδια παρόμοιων ποιοτήτων. Οι ποιότητες είναι γη, αέρας, φωτιά και νερό. Ναι. Θέλεις να είναι ή όλα στην ίδια ποιότητα, όλα στη φωτιά, όλα στον αέρα. Ναι. Ή να είναι σε συμβατές. Συμβατές είναι η φωτιά με τον αέρα, ναι, που είναι η υλοποίηση φωτιά και ο αέρας λογική. Ναι. Και η γη και το νερό, που η γη είναι πρακτική και το νερό είναι συναισθηματικό. Λοιπόν, άρα, ο ήλιος είναι το ζώδιό μας. Ναι. Είναι το πιο λαμπρό από τα αστέρια, οπότε είναι αυτό που έχει τα περισσότερα χαρακτηριστικά. Ναι. Και μετά πάμε στον οροσκόπο, που είναι ουσιαστικά ο τρόπος που φαινόμαστε, που έχουμε μεγαλώσει, που μας έχει επηρεάσει το περιβάλλον. Ωραία. Η σελήνη τι είναι? Η σελήνη έχει να κάνει με τα υποσυνείδητα, με το συναισθηματικό κομμάτι μας, με το πώς νιώθουμε μέσα, τα ένστικτά μας, που δεν βγαίνει απαραίτητα προς τα έξω πάντα. Δηλαδή, πολλές φορές δεν γνωρίζουμε οι ίδιοι πώς συμπεριφερόμαστε. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με τη σελήνη μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος που έχει μια σελήνη στον ταύρο, ενώ μπορεί να μην το βγάζει, μέσα του μπορεί να νιώθει απόλυτη ασφάλεια. Γιατί η σελήνη στον ταύρο δείχνει αυτό, ότι έχει ασφάλεια. Και συνήθως η σελήνη έχει να κάνει και με τη μητέρα μας. Ο τρόπος που βιώσαμε τη μητέρα μας. Γι' αυτό κάθε παιδί έχει διαφορετική σελήνη μέσα στην οικογένεια. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που βίωσε και τη μαμά του. Ναι, ενώ είναι από την ίδια μαμά, ναι, την έχω βιώσει διαφορετικά. Ναι, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι δεν είσαι η ίδια σε κάθε φάση. Όχι, ναι. Δηλαδή, το πρώτο σου παιδί μπορεί να σου πιο ανέμελη ή μπορεί να σου είτε σοκ. Ηλικίες, άλλη εμπειρία, βέβαια. Άλλη σχέση με τον σύντροφο. Mm-hmm. Το δεύτερο διαφορετικά. Οπότε το πώς βλέπουμε και πώς έχει βιώσει ο άνθρωπος τη μητέρα του και στους άντρες φαίνεται και πώς θέλουν τη σύζυγό τους. Α, δείχνει και αυτό το στοιχείο. Ναι, δηλαδή, ενώ στις γυναίκες είναι ο ήλιος τους. Το ζώδιό τους ουσιαστικά σου δίνει χαρακτηριστικά από τον μπαμπά τους και από τον σύζυγο. Γιατί για σύντροφο θα πάμε στην Αφροδίτη. Περίμενε τώρα, γιατί τα σκέφτομαι όλα ταυτόχρονα όλα αυτά. Για σύντροφο θα πάμε στην Αφροδίτη. Ναι, στις γυναίκες, στους άντρες. Η Αφροδίτη στον άντρα δείχνει και τη γυναίκα που θέλει.
συνήθως σαν ερωμένη, σαν φλερτ, να περνάει καλά. Όχι η πρώτη γυναίκα, η δεύτερη. Η Σελήνη είναι η βασική, να μοιάζει και στη μαμά του. Η άλλη, η Αφροδίτη, είναι η πιο... Είναι αυτό που του αρέσει, που τον έλκει στους άντρες. Τη Σελήνη μου είπες μία καλή και μία κακή θέση. Για πες μου για την Αφροδίτη το ίδιο. Στην Αφροδίτη μία καλή θέση είναι στο ζυγό που κυβερνά και στον Ταύρο. Μία κακή θέση είναι στο Σκορπιό αντίστοιχα και στον Κριό. Εκεί είναι πιο δύσκολο γιατί η Αφροδίτη στον Κριό είναι ανυπόμονη. Οπότε όταν είσαι ανυπόμονος δεν μπορείς να αντλήσεις εύκολα ικανοποίηση. Ή στο Σκορπιό, μοιραία γεγονότα, πάθη, ζηλεύει, πώς θα αντλήσει ικανοποίηση. Άκου τώρα, ναι. Για πες μου λίγο για τον Άρη. Ο Άρης είναι ο τρόπος που εκφράζουμε την ενέργειά μας, το αν θα είμαστε αθλητικοί, αν θα είμαστε δυναμικοί, αν θα είμαστε μαχητικοί στη ζωή μας, πώς διεκδικούμε και πώς πετυχαίνουμε αυτά που θέλουμε. Πολύ σημαντικός πλανήτης. Δηλαδή. Ναι. Μία καλή θέση, για παράδειγμα, για τον Άρη είναι ο Άρης στον Κριό. Ναι. Εκεί διεκδικεί. Είναι ανυπόμονος, οπότε είναι μαχητικός. Θέλει την πρώτη θέση. Ναι. Πάρα πολλοί αθλητές έχουν Άρη στο Σκορπιό ή στον Κριό και μάλιστα πολλοί που κάνουν πρωταθλητισμό ή που είναι στους Ολυμπιακούς. Μάλιστα. Και σε μια κακή θέση πια. Εντάξει. Κυρίως νομίζω στον Ταύρο και στο Ζυγό, γιατί λειτουργεί λίγο πιο υπόγεια, δεν είναι τόσο μαχητικός, οπότε πάει με τη συζήτηση να το φτιάξει, να το προσπαθεί να με διπλωματία πολεμήσει, αλλά ναι. Και πολλές φορές λειτουργεί υπόγεια και όχι απευθείας. Ναι, ναι, ναι. Ο Κριός πάει κατευθείαν. Για πες μου για τον Ερμή. Λοιπόν, ο Ερμής είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε. Είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, αν θα έχουμε δομημένη λογική σκέψη ή όχι. Πάντα βέβαια κοιτάμε γιατί κυβερνάει στο χάρτη αυτός ο κάθε πλανήτης. Έτσι τώρα λέμε πιο γενικές πληροφορίες. Είναι ο τρόπος που εκφραζόμαστε, είναι ο τρόπος που θα σκεφτείς για να κάνεις κάποια πράγματα. Δίνει επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη συγγραφή, δίνει... Δημοσιογραφία. Ναι, δημοσιογραφία, δίνει έτσι... Αυτές είναι καλές θέσεις. Κοινωνιακός. Ναι. Οι κακές θέσεις θα μπορεί πάλι να είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί υπόγεια ή που δεν μπορεί να έχει δομημένη σκέψη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ερμής στον Δοξότη δεν είναι καλή θέση. Γιατί τρελού. Φεύγει το. Δεν μπορείς να συντονιστείς, να προσπαθείς να πεις κάτι, αλλά ωστόσο έχεις πάει κάπου αλλού και ξαναγυρνάς. Οπότε δεν μπορεί να μείνει για πολλή ώρα αυτός που σε παρακολουθεί εκεί, εστιασμένος. Μία καλή θέση. Μία καλή θέση είναι στους Διδύμους ή στην Παρθένο. Στην Παρθένο δείχνει και μεγάλη ξυπνάδα, όπως και στους Διδύμους. Ναι. Αλλά στους Διδύμους δίνει και πιο πολύ επικοινωνία. Η Παρθένος δεν είναι τόσο επικοινωνιακή. Είναι πιο πολύ οι άνθρωποι που σκέφτονται και δρούν μετά. Είναι πρακτικοί. Δεν μου λες, αυτοί είναι οι μικροί πλανήτες λεγόμενοι, σωστά? Ναι, είναι οι προσωπικοί, είναι οι πιο... Που έχουν και μεγαλύτερη σημασία. Ναι, για την προσωπικότητα. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι, ακόμα είναι και ο Δίας, που είναι και αυτός κοντά σε εμάς. Δηλαδή, είναι πιο... Ουσιαστικά τον βιώνουμε στη ζωή μας. Τους μεγαλύτερους, από τον Κρόνο και μετά τους πλανήτες. Δηλαδή... Μισό λεπτό, αφού μου πες για το Δία. Για πες μου λίγο γι' αυτόν. Είναι το σημείο που μπορούμε να επεκταθούμε, όπου υπάρχει ο Δία στο χάρτη μας. Σκέψου ότι κυβερνάει τον Δοξότη, είναι σε μια πολύ καλή θέση τον Δοξότη. Δηλαδή θέλει να ταξιδέψει, θέλει να ανοίξει το πνεύμα μας και το μυαλό μας. Είναι εκεί που πιστεύουμε περισσότερο, έχουμε μεγαλύτερη πίστη ότι θα τα καταφέρουμε στη ζωή μας. Μας φέρνει τύχη. Αλλά μας φέρνει πολλές φορές και απελευθέρωση από ένα πρόβλημα. Δηλαδή, μην σκεφτόμαστε πάντα ότι ο Δίας όταν έρθει ή περάσει από εμάς. Ότι... Όλα τα καλά θα συμβούν. Ναι, πολλές φορές μας απελευθερώνει από πράγματα και αυτό καλό είναι. Δηλαδή, μπορεί να σε απελευθερώσει από ένα βάσανο. Στον Δία, μία καλή και μία κακή θέση. Στον Δοξότη είναι μία καλή. Οπότε απέναντι στον Δίδυμο δεν είναι και τόσο καλή. Α, πάει έτσι. Ναι. Μάλιστα. Πηγαίνει συνήθως έτσι. Και οι υπόλοιποι πλανήτες που είπες ότι είναι οι μεγάλοι πλανήτες. Ναι, οι εξωκρόνιοι που ουσιαστικά είναι, επειδή μένουν πολλά χρόνια σε κάθε ζώδιο, για παράδειγμα ο Κρόνος περίπου 2,5-3 χρόνια. Και οι υπόλοιποι, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας, ο Πλούτονας, είναι πλανήτες που ουσιαστικά επηρεάζουν γενναίες. Δηλαδή όλοι όσοι γεννηθήκανε μια συγκεκριμένη χρονολογία ή πάνω κάτω 2 χρόνια, θα είναι στην ίδια θέση αυτοί οι πλανήτες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζει απαραίτητα την προσωπικότητα. Ναι. Επηρεάζει όμως, δίνει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία το άτομο θα τα βιώσει στη ζωή του.
Δηλαδή, όσοι γεννήθηκαν με Κρόνο στο ζυγό, για παράδειγμα, είναι μια θέση που είναι καλή. Είναι σε καλή θέση στο ζυγό ο Κρόνος. Α, ναι. Ναι. Και αντίστοιχα, μια κακή του θέση είναι στον Κρυό. Κατάλαβα. Ναι, που λειτουργούν στον άξονα. Οπότε, ο Κρόνος στο ζυγό δείχνει ότι υπάρχει, είναι μια γενιά που έχει να κάνει με ίσες ευκαιρίες, θέλει να είναι δίκαιη, θέλει να είναι σωστή. Δίνει συνήθως γενναιάς θέματα. Τώρα, εκεί που έχουμε τον Κρόνο, για να πούμε έτσι, κάτι πιο συγκεκριμένο για το χάρτη μας, είναι εκεί που θα αντιμετωπίσουμε τις περισσότερες δυσκολίες στη ζωή μας, στον οίκο που βρίσκεται ο Κρόνος. Και έχουμε όμως και το περιθώριο εξέλιξης, γιατί αν είναι όλα εύκολα, δεν εξελισσόμαστε. Μέσα από τη δυσκολία. Έχεις δίκιο στο το που λες. Άρα, ένα εύκολο οροσκόπιο δεν σημαίνει ότι είναι ένα πετυχημένο οροσκόπιο. Συνήθως τα εύκολα οροσκόπια δεν έχουν. Στατιστικά δηλαδή, ζουν μια ζωή που στο τέλος καταλήγουν σε ένα ψυχολόγο ή σε πιο έτσι. Είναι πιο αυτοκαταστροφική. Και έχει να κάνει με το ότι ήταν όλα τόσο εύκολα, που άμα δεν έχεις κάποιο λόγο για να παλέψεις τη ζωή σου, στο τέλος είναι όλα μάταια. Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Για πες μου λίγο για το μεσουράνημα. Λοιπόν, το μεσουράνημα είναι σημείο, όπως είναι ακριβώς και ο οροσκόπος, σημείο που έχει να κάνει με την ώρα γέννησης και που ουσιαστικά μας δείχνει, είναι δείκτης του επαγγέλματός μας. Δηλαδή, είναι καθαρά επαγγελματικό αυτό. Ναι. Mm-hmm. Και επίσης έχει να κάνει και με το, δηλαδή όταν θέλουμε να δούμε για γάμο, όταν θέλουμε να δούμε για αλλαγή στάτους, θα κοιτάξουμε το μεσουράνημα πάντα, θα κοιτάξουμε τι όψεις δέχεται δηλαδή εκείνη την περίοδο το μεσουράνημα. Επίσης, ένα καλό μεσουράνημα θα μας δώσει και σταθερότητα στα επαγγελματικά μας. Το κοιτάμε όταν θέλουμε να δούμε αν κάποιος θα γίνει διάσημος ή όχι στη ζωή του. Δηλαδή, στατιστικά, οι περισσότεροι διάσημοι άνθρωποι είμαι με τη μεγαλύτερη εμβέλεια σε αυτά που λένε, έτσι που πείθουν και όλα αυτά, στο κοινό. Και δημοφιλής πιο πολύ δηλαδή όταν είναι. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το μεσουράνημα και ειδικά αν είναι και η σελήνη εκεί ή ο ήλιος κοντά στο μεσουράνημα, δηλαδή στην ακμή του 10ου οίκου. Εκεί που ξεκινάει ο 10ος οίκος. Άρα, Μαρία, δεν είμαστε μόνο το ζώδιό μας. Πρέπει να κοιτάξουμε όλους τους πλανήτες, τουλάχιστον τους μικρούς. Ναι. Και μέσα από αυτό θα καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Έχει να κάνει με όλους τους προσωπικούς πλανήτες. Αν δεν ξέρεις που είναι, πώς θα ξέρεις. Δεν είσαι μόνο ο ήλιος σου. Αυτό είναι το βασικότερο. Δεν είσαι μόνο το ζώδιό σου. Και ούτε μόνο ο οροσκόπος. Είναι και τα υπόλοιπα. Είμαστε σύνθετοι. Και ο καθένας διαφορετικός. Αλλιώς όλοι όσοι είχαμε γεννηθεί στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα, θα ζούσαμε τα ίδια πράγματα. Κρίσιμη η αστρολογία, αλλά πολύπλοκη. Και ευτυχώς που είσαι εδώ και μας τα αναλύεις και μας τα εξηγείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αυτή ήταν η εκπομπή μας λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, πολλά φιλιά.